Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες που να λένε ότι το Try Mix έχει καλύτερη δράση από το Cover Jack, θα υποθέσουμε. Δηλαδή το ερώτημά μου είναι, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά εμένα όλη αυτή η ιστορία που ο ουρολόγος ανακατεύει τα υγρά στο ιατρείο του μου θυμίζει λίγο το μάγο στο χωριό του Αστερίξ για να βγάλει το μαγικό πολτό. Και όταν εσείς που είστε ειδικοί δεν βρίσκετε το ένα από τα τρία, μία από τις τρεις ουσίες που χρειάζεται για να φτιάξει κανείς το Try Mix, για εμάς τους πολλούς που θέλουμε να βοηθήσουμε τους αρρώστους μας, πώς θα δώσουμε λύση? Και μερικοί ασθενείς το εκλαμβάνουν και λίγο αρνητικά το ότι πρέπει κάθε τόσο να πηγαίνουν στο ιατρείο του ανδρολόγου για να παίρνουν την ειδική σύριγγα που έχουν στο ψυγείο για να... Δηλαδή, απλή λύση δεν υπάρχει για το Try Mix ή είναι αποδεδειγμένο ότι είναι καλύτερο? Όχι, δεν υπάρχουν μελέτες, γιατί ακριβώς... Άρα γιατί να κάνουμε Try Mix, να μην βάλουμε μόνο το... Συγγνώμη, νομίζω ότι ίσως δεν είναι αντιληπτό. Πάντοτε και μόνο εξαντλούμε το coverage μέχρι τη μεγαλύτερη ποσότητα που είναι όλο το φυαλίδιο. Okay. Πάντοτε. Μόνο σε δύο περιπτώσεις είναι. Στην περίπτωση προφανώς που δεν ανταποκρίνεται στο 1 ml coverage και σε μία δεύτερη όποιος δεν μπορεί γιατί πονάει. Έτσι. Το coverage σε κάποιους έχει υπερευαισθησία και ιδιαίτερα σε κάποιους ασθενείς μετά ριζικοί οι οποίοι έχουν μία υπερευαισθησία κτλ. Αλλά σε όλους το coverage, προφανώς. Λοιπόν, και θα το δείτε αμέσως ότι όντως αυτή είναι γιατί υπάρχει το πρόβλημα. Είναι ήδη γραμμένο αυτό που λέτε, κύριε Λιβιζάτο. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Σαλπικίδη. Μία ερώτηση ακόμη είναι εύκολο? Α, ναι, ναι. Συγγνώμη, Γιώργο. Ορίστε, ναι. Έχει τύχει να δω ότι χορηγείται λωραταδίνη ως πρόληψη του πριαπισμού από τις ενέσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχει υπόψη σας. Μα φαίνεται αδιάβαση το θέμα. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Ορίστε, συνάδελφος. Με τι συχνότητα μπορούμε να χορηγούμε τις ενδοπαϊκές ενέσεις? Σωστά. Δικαιούται μία ένεση την ημέρα. Δηλαδή, αν κάνει μία ένεση και έχει αποτύχει, θα έρθει την άλλη μέρα ή την άλλη φορά και θα του ανεβάσουμε τη δόση. Εμείς βέβαια μπορούμε να κάνουμε διάφορα συμπληρωματικά, αφήστε το. Μία ένεση τη φορά. Δημήτρη. Μπορώ να κάνω ορίστε. Ναι, τελειώσα, τελειώσα. Α, ναι, όσον αφορά την αντιμετώπιση του προϊαπισμού, σε πόσα σημεία στεφανέα βλάκα βάζουμε το βελόνα, σε ένα σημείο εκατέρωθεν, όπως όταν κάνουμε αρχικά την ένεση? Α, ωραία ερώτηση. Να σας πω κάτι. Άμα αντί για μία ένεση, κάναμε δύο ενέσεις, και στο ένα και στο άλλο σιραγκώδες, θα άλλαζε τίποτα? Επικοινωνούν, σωστά. Γιατί μου είχε να έρθει και λέει και του είπα να τις κάνει και τις δύο συγχρόνως. Και λίγο λέω, κάτι μάλλον έχει ξεχάσει. Μάλιστα. Άρα, σε ένα σημείο, επικοινωνούν. Τώρα, την ένεση για να επιτύχουμε τη στήση, δεν είναι έτσι. Πρέπει να αλλάζει σημείο, μην την κάνει όλο στο ίδιο σημείο, για να μην κάνει ίνωση εκεί πέρα εύκολα. Αν γίνει διάχυση της περιοχής που θα γίνεται κάθε φορά η έγχυση, είναι καλύτερα. Όχι, μιλήσαμε για τις ενέσεις. Ήταν μόνο για τις ενέσεις. Έχουμε αυτό. Συνέχεια. Είναι μόνο για τις ενέσεις. Όχι, όχι, δεν ήταν για τις ενέσεις. Μισό λεπτό λίγο στο μικρόφωνο. Αν ένας ασθενής κάνει κάθε εβδομάδα πριαπισμό, τι κάνει? Πριαπισμό? Ναι. Άμα κάνει κάθε εβδομάδα πριαπισμό, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει γιατρό, να του βρει τη δόση. Όχι, χωρίς... Χωρίς φάρμακο. Α, ναι. Χωρίς φάρμακο. Είναι τι ιστορικό έχει? Έχει υδρεπανοκυταρική, έχει? Όχι, τι έχει? Τίποτα. Δεν έχει τίποτα, έχει γίνει όλος αιματολογικός έλεγχος και δεν έχει γίνει τίποτα. Και κάνει πριαπισμούς. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρει κανένα, το έχει συναντήσει αυτό κάποιος? Πέστε λίγο στο μικρόφωνο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι πάθηση είναι αυτή? Όχι, δεν ξέρω. Είχα να κάνει αυτό το κβάρκληση για κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Ποιο είναι αυτό? Κβάρκληση. Το φίστελ αυτό, το... Όχι το Wintersand, το άλλο, το κβάρκ, το αναστόμωση κατά κβάρκ. Ναι, π.χ. κατά κβάρκ. Ναι, υπάρχει κάποιο δεδομένο για αυτό που λέτε? Καταρχήν αυτό σαν πάθηση το ξέρετε? Πώς έχετε δει τέτοιους αρρώστους, όπως έχει δει ο συνάδελφος? Πέστε μας την εμπειρία σας.
Ήταν ένας νεαρός, γύρω στα 20-22, είχε ιδιοπαθή νεανικό πριαπισμό, σχεδόν κάθε μέρα έκανε πριαπισμό, είχε διερευνηθεί πολύ καλά. Ως ορολογία ιδιοπαθής είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται. Όχι, δεν είναι επιστημονική έκφραση, δυστυχώς δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως ήταν ιδιοπαθής πριαπισμός, δεν θυμάμαι αν έχει και κάποιο άλλο επιθετικό προσδιορισμό ή πάθηση. Πάντως το θέμα είναι ότι ο νεαρός έκανε καθημερινά πριαπισμό, είχε διερευνηθεί πάρα πολύ καλά από έναν ουρολόγο πριν έρθει σε εμάς και είχε καταλήξει στο ότι είχε κάτι ενέσεις παθικομιμητικές, τις οποίες του είχε δώσει οδηγία, τις έκανε και στις 8 στις 10 περιπτώσεις υπήρχε ύφεση. Η συζήτησή μας ήταν αν θα προχωρούσαμε σε κάποιο σαντ, τελικά δεν αποφασίστηκε και έμεινε εκεί. Παρακαλώ. Χωρίς να μπορώ να το στοιχειοθετήσω με κάποια μελέτη, έχω την εντύπωση ότι ακόμα και οι αναστολές της φωτοδιάρρησης 5 θα μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο στην κατάσταση αυτή, όσο και αν ακούγεται οξύμορο. Ναι. Εγώ μου ακούγεται. Πώς το νομίζω πως έχει γίνει, δεν ξέρω, είσαστε προφανώς πιο ειδικός. Okay. Αλλά υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό. Δεν ξέρω, κάνω λάθος. Και στο AUA, νομίζω το 2009, ήταν ένα group που είχε παρουσιάσει μια μελέτη για τέτοιες, για τέτοιες ασθενείς, μια σειρά, όπου έλεγε ότι οι αναστολές φωσφοδιεστεράσης 5 έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άλλος. Λοιπόν, πώς λέγεται η πάθηση? Η πάθηση λέγεται recurrent low flow priapism. Υποτροπιάζεται. Η πάθηση περιγράφτηκε από έναν που έφυγε και το αφιερώσαμε το πρόπερσινό σχολείο από τον Ενίκο Σάινς δε Τεχάτα. Είναι στο Journal of Urology. Η πάθηση αυτή δεν ξέρουμε από τι συμβαίνει. Υπήρχαν μέσα σε αυτό το paper ότι υπάρχει μια βιοχημική, μια βιοχημική μεταβολή η οποία ακριβώς απορυθμίζει και αποσυντονίζει. Αυτή ήταν η θεωρία που είχε αναπτύξει στο paper, στο discussion, ο Νίκο παρουσιάζει τα περιστατικά. Αποσυντονίζει τον κύκλο του κυκλικού διαστησή και των φωσφοδιεστερασών. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, για μένα, παρόλο που έχω δει πολλά περιστατικά δυστυχώς που έγιναν παρεμβάσεις, εγώ ποτέ μου δεν έχω στείλει κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι νέα παιδιά συνήθως, νέοι άνθρωποι, δεν έχω στείλει ποτέ κανέναν να κάνει εμβολισμό. Για να το κάνω ανοιχτό. Τους μαθαίνω να κάνουν ενέσεις και κάνουν ενέσεις φελινεφρίνης, όποτε τους παρουσιάζεται η στήση. Όπως κάνουμε για να σηκωθεί, για να πέσει. Λοιπόν, έναν τον αναλάβαμε και ήταν παιδί 12-13, πόσο ήτανε. Πλέον πρέπει να τελειώνει το πανεπιστήμιο, γίνεται γιατρός. Λοιπόν, και ακόμα κάνει ενέσεις όμως, έτσι το έχει το πρόβλημα. Αλλά έχει τη δική του στήση όμως. Αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, όσο για αυτό που αναφέρθηκε με τους PD5, είναι ακριβώς η δημοσίευση του, πώς το λέμε, του έγχρωμου συναδέλφου από το, από το, στο Τζον Χόπκινς, μπράβο, του Αρθρού Μπουρνέ, ο οποίος όντως έχει αναπτύξει, αυτή έχει προάγει τη θεαρία του Ινίγκο και ο οποίος χορήγησε και PD5 και είπε γιατί ακριβώς είναι, άμα είναι απορρίθμιση, άμα δώσουμε μια πολύ μικρή δόση καθημερινά, λίγο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πρακτικά έχω δει ότι μειώνει κάπως τα επεισόδια, αλλά δεν τα σταματάει η εμπειρία. Και υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο. Αχ, τώρα τι μου θυμίζει. Ποιο ήταν που είχε δοκιμαστεί, το καρδιολογικό? Για το τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν το χρησιμοποιούμε γιατί είναι ένα καρδιολογικό φάρμακο το οποίο πρέπει να βρει στη δόση. Ένα από τα πλαστικά τα. Τέλος πάντων. Αυτά για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Είναι λίγα ευτυχώς τα περιστατικά αυτά γιατί είναι δύσκολες περιπτώσεις. Άλλη ερώτηση. Εγώ, ναι. Ορίστε. Για να το κάνεις ανίκανο πρακτικά. Κάνεις εμβολισμό και το κάνεις ανίκανο. Οπότε χάνει τη στήση του και δεν έχει αυτά τα επεισόδια. Αλλά δεν έχει και ερωτικές στήσεις, έτσι. Δεν έχω ακόμα κανέναν ο οποίος να το έχει δεχτεί αυτό. Σας το συζητάω. Και λέω, θέλετε? Και λέει, όχι. Θα προτιμήσω την τέτοια. Παρακαλώ. Όλοι οι άντρες είναι υποψήφοι για ενδοποιητικές ενέσεις. Όλοι οι άντρες είναι υποψήφοι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που, σε κάποιους που δεν μπορούμε να κάνουμε αντένδειξεις. Αντένδειξη, όχι, γιατί είναι τοπική. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι τοπικό.
Είναι τοπικό. Παλιά λέγαμε αν έχει πολύ προχωρημένη νόσο περνιέ, ίσως ήταν ναι, αντέξει, αλλά... και άμα έπαιρνε αναστολής ΜΑΟ... Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά... Υπάρχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει ενδοπαιγικές εγχύσεις, εσείς σαν γιατρός του λέτε ότι ξέρεις, σε 5 χρόνια μάλλον δεν θα πιάνουν οι ενδοπαιγικές εγχύσεις και θα πρέπει να πας στο επόμενο όχι. θεραπευτικό βήμα. Όχι. Και έχω κάποιους ασθενείς από το 1994. Έτσι, τόσο πίσω έχω ακόμα. Είναι 17 χρόνια μετά, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει οικογένειες και τα λοιπά. Γιατί... Ναι, άλλο, προσαρμόζει τη δόση. Σε κάποιους φτάνει σε μια κατάσταση που δεν λειτουργούν πια. Ναι, δεν απαντούν και στις ενέσεις. Δεν απαντούν γιατί αλλάζει και η κατάσταση ναι. Το μπορούμε να αυξήσουμε τα ημέρα. Για συνεχεία μπορούμε να πάρουμε 2 καθώς. Ναι, μπορούμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα 100 ml σαλοσπίρ που πάρα πολλοί κόσμος πλέον παίρνει από μια ηλικία και μετά, έστω και προληπτικά από τους καρδιολόγους, είναι εμπόδιο για μας να δώσουμε τις ενέσεις. Όχι. Περισσότερο λίγο καλύτερη πίεση στο σημείο εκείνο. Εγώ πρακτικά τους λέω και αρχίζω μάλιστα όταν τους δείχνω πώς να το κάνουν σε ένα πρόπλασμα και μετά τις βάζω γιατί κάνουν μόνοι τους και τους βοηθάω. Έτσι. Και όταν όλοι τρέμουν να το βάλουν, εκεί πέρα τους πιάνουν λίγο τα δάχτυλα και τους το κάνουν για να το κάνουν μόνοι να πάρουν να μην φοβούνται. Και μετά τους λέω 5, 10, 15%, δηλαδή να πέρασε ένα λεπτό βασικά η πίεση εκεί πέρα, όπως κάνουμε σε οποιοδήποτε παρακέντηση κλέβω. Είναι υποχρεωτικό, μάλλον επειδή υπάρχει και ο φόβος της ένεσης σε πάρα πολύ κόσμο, να βλέπει τη θέα της ένεσης. Υπάρχουν συσκευές σαν αυτά που έχουν οι διαβητικοί? Υπήρχαν στην αγορά διάφορα, τα οποία πλέον έχουν λίγο ψιλοχαθεί, αλλά μπορείς να βρεις στο ίντερνετ. Και επίσης να ξέρετε ότι έχει μια πολύ καλύτερη συσκευασία έτοιμη στο εξωτερικό που εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχει έρθει ποτέ. Που δεν χρειάζεται να κάνεις όλη αυτή την ιστορία να τραβάς, να διαλύεις. Είναι έτοιμο μέσα στη σύριγγα. Κάνεις ένα μπάκα μέσα στο διαλύεις μέσα στην τέγη και το κάνεις. Αυτό δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι απλώς ότι δεν συνέφερε λίγο την διαχειριστικά το πρόβλημα. Συμπληρώνοντας την ερώτηση του συναδέλφου για το σαλοσπίρ, σε περίπτωση που κάποιος παίρνει συντρόμ και αναγκαζόμαστε να έχουμε αυξημένους χώρους, μέχρι και 3 INR, εκεί ο κίνδυνος αιματώματος... Κοιτάξτε να σας πω, άμα πιέζεις, απλώς εκείνους λέγαμε 3 λεπτά. Mm-hmm. Και είχαμε πολλούς αρρώσεις με συντρόμ, με πλαβίξ, με διάφορα τέτοια. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αυξάνεις λίγο την πίεση για να μην κάνει αιμάτωμα. Λίγο στο μικρόφωνο. Πριν την έναρξη των χειρουργικών χειρισμών για την αντιμετώπιση του πριαπισμού, είπατε ότι κάνουμε τοπικά ξυλοκαίνη. Όχι ξυλοκαίνη. Α, πριν από την. Ναι. Για να μην πονάει. Εγώ δεν κάνω, είμαι λίγο πιο βάρβαρος. Γιατί λέω τώρα ένα τσιμπηματάκι, άντε μία είναι, ένα δευτερόλεπτο κρατάει το τρίτο. Σχεδόν μου απαντήσατε τότε. Γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο άνθρωπος πονάει πολύ. Έχει πριαπισμό, πονάει. Βαγγέλη. Απλά να πω ότι στην Αγγλία τα δικά τους guidelines λένε μορφίνη. Πριν αρχίσει οτιδήποτε χειρισμό, κάνε 10 μιλιγκρά μορφίνη δομικά. Είναι, εκείνη και μια χώρα που δεν κάνουν και ιστοσκοπήσεις χωρίς νάρκωση. Ναι. Ποιος από όλους σας, ποιος από εδώ πέρα δεν κάνει και ιστοσκοπήσεις χωρίς νάρκωση? Α, 1, 2, 3. Έχουμε 4. Χωρίς να ναρκώσετε κάποιον, να του κάνετε και ιστοσκοπήση. Πάντα το ναρκώνετε? Α. Είναι 4 όμως που πάντα κάνουν και ιστοσκόπηση με νάρκωση, συνάδελφοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Σαλπηγίδη.